Υψώνοντα πανώ στην είσοδο του δικαστικού μεγάρου που έγραφε Σεύ Παλίγκρεμνο, καθώ και άλλα που προτρέπουν του πολίτε να γίνουν βράχο για το βράχο μα, μέλη τη κίνηση για την προστασία του ιστορικού αυτού μνημείου τη φύση στον Πλακιά συγκεντρώθηκαν νωρί το πρωί στα δικαστήρια Ρεθύμνου, που επρόκειτο να εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε ο Δήμο Αγίου Βασιλείου, ετούμενο να σταματήσουν οι εργασίε για την κατασκευή τη υπόσκαφη ξενοδοχειακή μονάδα. Την ημέρα που κι εμείς είτε ως αναρχητές, είτε ως επισκέπτες, είτε ως ντόπιοι, είτε ως ε, άνθρωποι πολύ απλά είδαμε τις μπουλτόζες να σκάβουν εκεί και ενημερωθήκαμε ότι έχει με κάποιον τρόπο καταφέρει μια επένδυση να ξεκινήσει να γίνεται σε εκείνο το σημείο, ε, νιώσαμε πολύ αρνητικά συναισθήματα. Η ανάπτυξη πρέπει να έχει ένα όριο. Δεν μπορεί να εννοούμε ανάπτυξη την καταστροφή της φύσης. Και αυτό το, το βουνό, ο λόφος που είναι στον Πλακιά είναι το σήμα κατά το του πλακιά. Κατά τη συνεδρίασή του, το Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου ανέβαλε την εκδίκαση τη υπόθεση έπειτα από αίτημα του Δήμου για τι 8 Ιουλίου, με του διαδηλωτέ να δηλώνουν να αμετακίνητη στη θέση του που δεν είναι άλλη πέρα από τη σωτηρία του τοπόσιμου του πλακιά. Αντιδρούμε γιατί πιστεύουμε ότι στον πλακιά είναι μια ταφόπλακα Η τόσο πολύ δομησιμότητα που έχει αυτή τη στιγμή ο τόπος μας. Μπορούμε στα εντός σχεδίου πόλεως να επενδύσουμε όπου θέλουμε, ο καθένας ό,τι θέλει. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα ήδη με τα λύματά μας. Έχουμε άλλα προβλήματα και δεν κοιτάμε να τα λύσουμε, κοιτάμε να χτίσουμε τους βράχους. Αυτό που αξιώνει η Δημοτική Αρχή μέσω της Δικαστικής Οδού είναι η διακοπή των εργασιών εξκαφών στο δρόμο και μέσα στο γήπεδο για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής, ενώ ζητά επίσης και να απαγορευτεί η διέλευση των οχημάτων από το δρόμο που παρανόμως Όπω όπως ισχυρίζεται διάνοιξαν οι επενδυτές σε ένα παλιό μονοπάτι. Ας μείνει όπως είναι. Δεν χρειάζονται επενδύσεις εντός εισαγωγικών για να καταστρέφουμε αυτό που ουσιαστικά αναδεικνύει τον πλακιά. Πέρα όμω από τα ασφαλιστικά μέτρα, τι προηγούμενε ημέρε κατατέθηκε στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων αίτηση κατά τη Υπηρεσία Δόμηση Ρεθύμνου για την ακύρωση τη άδεια οικοδομή που αφορά στην εν λόγω μονάδα στο Παλίγκρεμνο. Σίγουρα δεν θέλουμε γι' αυτό τον τόπο ε, να εκμεταλλεύονται ιδιωτικέ πρωτοβουλίε, ε, τα χαρακτηριστικά μνημεία και τα φυσικά τοπία ε, του τόπου μας ε, για ιδιονόφελος. Δεν είναι τυχαίο όπου 35.000 κόσμος έχει υπογράψει στην Ευρώπη για αυτό το λόγο. Και ενώ ακόμα εκρεμεί η σύνταξη ΣΧΟΑΠ από πλευρά Δήμου που θα βάζει πολεοδομική τάξη στην περιοχή, ζητούμενο παραμένει και η στάση που θα τηρήσει το ίδιο το Υπουργείο ω προ την προστασία του ιστορικού αυτού μνημείου.